Στο μικροσκόπιο πιστοποιημένων εκτιμητών από το Υπουργείο Οικονομικών έχει μπει η κτηματαγορά της Θεσσαλονίκης εν ώψη του προσδιορισμού των νέων αντικειμενικών τιμών που θα ισχύσουν για τα ακίνητα στη χώρα από την τρέχουσα χρονιά. Όλο το πολεοδομικό, γενικά ό,τι ανήκει εντός του αντικειμενικού συστήματος, το οποίο αφορά και οικισμούς μικρούς, τους Δήμους της Θεσσαλονίκης, γενικά είναι όλος ο νομιμός και ό,τι είναι εντός του συστήματος. Δουλειά από πότε πιάσετε, πότε πρέπει να παραδώσετε έργο? Ξεκίνησε ο προσδιορισμός από τις 22 του Γενάρη, πρέπει να παραδοθεί εντός 50 ημερών, που σημαίνει περί τα μέσα του Μαρτίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις με βάση τις υφιστάμενες εμπορικές τιμές ακινήτων αναφέρουν πως θα δούμε αυξήσεις στο κέντρο της πόλης. Και όταν λέμε κέντρο, μιλάμε το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, το πέμπτο δημοτικό διαμέρισμα, το οποίο κυρίως προέρχεται από τις αυξήσεις των ενοικίων. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και σε μισθώσεις αλλά και σε αγορά ακινήτων, το οποίο έχει συμπαρασύρει τις τιμές αυξητικά. Αντίθετα, και κυρίως σε μικρά διαμερίσματα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο μπορεί να είναι αυτή η αύξηση? Θεωρώ, χωρίς να είναι ασφαλές, γιατί ακόμα επεξεργάζομαι και εγώ και οι συνάδελφοι αυτά τα δεδομένα, θα είναι της αύξησης του 10% σε κεντρικές περιοχές. Ειδικά στο λεγόμενο πυρίκα στο κέντρο, υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν αυξήσεις φωτιά στις νέες αντικειμενικές τιμές, αν δεν προσεχθεί η παγίδα των τεχνητών ανατιμήσεων που έχουν καταγραφεί στην αγορά το τελευταίο διάστημα. Εάν οι εκτιμητές, στην πλειονότητά τους δεν έχουν άμεση τριβή με την αγορά, δηλαδή δεν είναι μεσίτες, είναι πολιτικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι, πάρουν συγκριτικά στοιχεία από τις δημοσιευμένες αγγελίες, μπορεί να δούμε αυξήσεις της τάξης των 30-40%. Θέλει μια συνεχή προσπάθεια από την πλευρά των αρχών να είναι δίκαιες οι αντικειμενικές αξίες, χωρίς ωστόσο να παρασέρνονται από μόδες τύπου Airbnb που ενδεχομένως μπορεί να φουσκώνουν τεχνητά τις αξίες και μπορεί αργότερα να ξεφουσκώσουν οι τιμές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιοχές στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης όπου οι τιμές του αντικειμενικού συστήματος είναι υψηλότερες των εμπορικών και λογικά θα έχουμε μείωσή τους. Σίγουρα στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης που είναι πυκνοδομημένες λόγω υψηλού συντελεστιδόμησης και υπάρχουν ψηλές αντικειμενικές ενώ τα ακίνητα είναι ακόμα σε χαμηλότερες τιμές. Σε περιοχές που είναι στην περιφέρεια, όπως κάποιοι δήμοι του Ευόσμου, του Κορδελιού ή σε κάποιους οικισμούς, όπως το Καλοχώρι, εκεί δεν ακόμα έχουμε εντοπίσει κάποια αύξηση, κάποια μεταβολή, ενδεχομένως να είναι και οι ίδιες, με μια μικρή μείωση ή πολύ μικρή αύξηση. Στο νέο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των τιμών ακινήτων αναμένεται να ενταχθούν φέτος άλλες περίπου 7.000 νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν εκτός. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν και στο νομό Θεσσαλονίκης. Είναι περιοχές, μπορεί να έχει και ας πούμε στο Δήμο Θερμαϊκού, είναι οι περιοχές ενδιάμεσα στις παλιές κοινότητες που τώρα γεμίσανε και βλέπουμε ότι είναι ενιαίες, δηλαδή η Περαία Αγία Τριάδα, νέοι επιβάτες Αγία Τριάδα, ενδιάμεσα γεμίσαν αυτές τις περιοχές και είναι μια ενιαία οντότητα πλέον. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων να ανακοινωθούν τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2020 και με την εφαρμογή τους να διευρυνθεί σημαντικά η φορολογική βάση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για πιθανές νέες παρεμβάσεις στη μείωση του έμφυα.